Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση να σας κάνω. Γιατί εσείς κάνετε ιστορία σήμερα, γράφετε ιστορία που είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους συναντήσεις δεν έχουν ποτέ συμβεί στο παρελθόν και αυτή είναι η πρώτη φορά. You, we, the people. Εσείς, εμείς, ο λαός συγκεντρωνόμαστε και δεν υπάρχει κανείς πίσω μας δίνοντάς μας εντολές. Σας υπόσχομαι ότι όταν συζητήσαμε με τους υπόλοιπους ομιλητές κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, είχαμε κοινό έδαφος. Κανείς δεν με ανάγκασε να κάνω κάτι που δεν ήθελα. Και δεν είχαμε κανένα μυστικό, δεν είχαμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκείνοι όμως φοβούνται. Εκείνοι είναι ο λαός. Ο λαός φοβάται ότι θα τον απομονώσουν, θα τον παραγωνίσουν. Όχι. Εμείς είμαστε ο λαός και δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τίποτα. Αυτή η ιστορική συνάντηση είναι πραγματικά τιμή μου που συμμετέχω σε αυτή και η παρουσίασή μου θα είναι σύντομη, δεν θα διαρκέσει 2 ώρες. Το πιο σημαντικό στη Φιλανδία αλλά και εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δεν είμαστε πια μόνοι μας. Εγώ ήμουν μόνος μου από το 1995, όταν ξύπνησα από αυτό το όνειρο, από αυτή την ψευδαίσθηση, ότι ζούσα σε μια κοινωνία. Ζούσα όμως σε μια κοινωνία που μετάιζε ψέματα. Αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα που χτύπησε τη Φιλανδία με ξύπνησε. Ξύπνησα και ξαφνικά είδα μπροστά μου όλα αυτά τα ψέματα. Ήμουν πολύ νέος τότε, το 1995. Ήμουν πολύ νέος το 2001 με τις επιθέσεις κατά των διδήμων πύργων. Τότε είπα στην φιλενάδα μου ότι ήταν μια εσωτερική δουλειά της κυβέρνησης. Ότι ήταν ένα κακό που απλά περίμενε να συμβεί. Εγώ ίσως ήμουν από τους πιο μοναχικούς τότε, γιατί πού ήταν όλοι οι υπόλοιποι, εγώ ήμουν ο τρελός ή ο κόσμος στον οποίο ζούσα είναι τρελός. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα συζητούσαν για αυτά τα ψέματα μαζί μου, που θα με ενθάρρυναν να κάνουμε όλοι μαζί κάτι ενάντια σε αυτά τα ψέματα. Τόσα χρόνια μονάχος και μοναχικός και σε διεθνές επίπεδο. Θα έκλαιγα μόνος μου για πολλά χρόνια ακόμα. Είχα την αίσθηση πριν λίγα χρόνια όταν αρχίσαμε να συσπυρωνόμαστε στη Φιλανδία ότι εμείς, ο λαός, το κίνημα αυτό της αλήθειας θα αποφασίζαμε για τα κρίσιμα ζητήματα. Θα αρχίζαμε να βρίσκουμε ένας τον άλλον μέσω του διαδικτύου. Είχαμε την πρώτη συνάντηση με κάποιους συναδέλφους που συνομιλήσαμε για τα ζητήματα και ξεκίνησε έτσι ο ακτιβισμός μας. Είχαμε βέβαια και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όταν βρίσκομαι περιτριγυρισμένος από τους φίλους μου, πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Και αυτό μαθαίνω και εδώ στην Ελλάδα. Μαθαίνω για το καταστροφικό σύστημα εδώ.
Έχετε πολλά ακόμα να με διδάξετε και προσπαθώ συνεχώς να μαθαίνω όσο το δυνατόν περισσότερα. Όχι μόνο για το πώς θα σας βοηθήσω, αλλά και για το πώς θα βοηθήσω και το λαό μου στη Φιλανδία. Αυτό που πιστεύω ότι είναι καλό για όλους μας και αυτό θα κάνω είναι να σας δώσω σαφείς απαντήσεις για το τι κάνουμε εμείς στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία είμαστε ένας περίεργος λαός. Εμείς δεν πετάμε μολότοφ. Δεν έχουμε αυτό το ταμπεραμέντο. Ίσως εγώ να το έχω περισσότερο από τους υπόλοιπους συμπατριώτες μου. Ο επικεφαλής σας είναι και από τους καλύτερους μου φίλους. Είστε αδέλφια μου, αδελφές και αδερφοί μου. Όταν όμως φτάνει πια, έχουμε μακρά ιστορία τυραννιών στη Φιλανδία. Κερδίσαμε πολλούς πολέμους, πολλές μάχες και ξανά και ξανά στην ιστορία μας έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε. Είμαστε μόλις 5 εκατομμύρια, αλλά είμαστε μια οικογένεια. Και πάλι δεχόμαστε επίθεση τυραννική. Όταν αναστατώσεις το φιλανδικό ταμπεραμέντο, όταν αναστατώσεις το φιλανδικό αλό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αρχίζουμε να διαμορφώνουμε ομάδες. Πρέπει να συσπηρωθούμε και αρχίζουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω την ευθύνη για ένα τέτοιο κίνημα μαζί με τους φίλους μου και αυτό που εμείς σχεδιάζουμε είναι ξεκίνησε το 2009 και συνίσταται σε διάφορα βήματα. Το διεθνές επίπεδο της δράσης μας είναι ένα δώρο Θεού. Νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα, είναι κατάλληλη στιγμή, το νιώθουμε, το ξέρουμε και συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να μπορείτε να ξέρετε τι σκοπεύουν να κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί στο βορρά. Όταν συσπυρωνόμαστε, όταν είμαστε μαζί, έχουμε μια κοινή απειλή, κοινά προβλήματα, άρα και οι λύσεις είναι οι ίδιες. Αυτή η καινούρια εποχή μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και να μοιραζόμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία εδώ της Δύσης έχουμε έναν κοινό αγώνα και αυτός ο αγώνας είναι για τον λαό. A very difficult question. Ένα σοβαρό ερώτημα, δύσκολο ερώτημα τώρα. Πώς θα οργανωθεί ένας ξεσηκωμός του κόσμου. Διότι όλοι λένε δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε λεφτά. Το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό και χάρηκα όταν είχαμε μία συζήτηση για το ΕΠΑΜ, γιατί το ΕΠΑΜ δεν έχει σχέση με τράπεζες και ούτε και εμείς. Εκείνες είναι το πρόβλημα, εμείς είμαστε η λύση. Αυτό λοιπόν που διεκδικούμε, αυτό που ζητάμε, μας δίνει και τη βάση για τις πράξεις μας. Η επαναφορά της ανεξαρτησίας. Μας την παίρνουνε χωρίς να μας ρωτάνε. Εμείς πηγαίνουμε στην Οικονομική Ένωση, που είναι τώρα ένα ομοσπονδιακό κράτος, και αυτή είναι μια τελείως διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή που μας πούλησαν. Μας δίνουν δύο επιλογές, το ναι ή το νιέτ, στα ρώσικα. Νιέτ λοιπόν ή ναι.
ρωσοφοβία. Μας την πουλάνε με διάφορους τρόπους. Εάν δεν προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, τότε θα χαθούμε. Δεν ρώτησαν τίποτα τους Φινλανδούς, μας εξαπάτησαν. Εάν ξέραμε, τότε θα είχε ξεκινήσει ο αγώνας μας πολύ νωρίτερα. Όμως τελικά κάποια στιγμή ξυπνήσαμε. Αυτή λοιπόν η επαναφορά της ανεξαρτησίας, όπως επίσης ο επόμενος στόχος είναι ο μη συνασπισμός σε στρατιωτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε η πύλη προς τη Ρωσία, προς τις χώρες της Βαλτικής, προς το Μουρμάνσκ και προς την Αρκτική. Η γεωπολιτική θέση λοιπόν της Φινλανδίας την οδηγεί στο να είναι ουδέτερη, να κρατά ουδέτερη στάση. Διαφορετικά είμαστε απειλή. Και στην ιστορία έχουμε δει ότι εάν δεν αναλάβουμε αυτή την ευθύνη ως λαός, τότε θα έρθουν να μας βοηθήσουν από όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν θα είναι πολύ αστείο τώρα, τότε, όταν έρχονται για βοήθεια, χωρίς να τους το έχουμε ζητήσει. Για το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει θέση, δεν υπάρχει χώρος. Πρέπει να φύγει. It's not enough. Δεν αρκεί να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Καζάκη σήμερα και είπε κάτι πολύ σωστό. Κάτι που υπάρχει στην ατζέντα, κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Αλλά είναι μια πραγματική λύση για τον πυρήνα του προβλήματος. Και είναι η οικονομική δημοκρατία. Αυτό σημαίνει μια κεντρική τράπεζα που ανήκει στον λαό, στις εγχώριες δυνάμεις. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο πριν από εκατοντάδες χρόνια είχε διεκδικήσει η Γαλλική Επανάσταση. Εάν καταλαβαίνει κανείς τις αρχές της δημοκρατίας, τότε καταλαβαίνει πόσο μεγάλο είναι αυτό το κίνημα. Without democracy. Χωρίς δημοκρατία στα οικονομικά, στην οικονομία, δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία πουθενά αλλού. Είναι μία ψεύτικη προπαγάνδα και μόνο. Το ξέρουμε. Η διαφθορά είναι κάτι που δημιουργεί δυστυχία. Μέσα λοιπόν από τα δημοψηφίσματα, όταν θα ανακτήσουμε την δημοκρατία, τότε θα μπορούμε να ασκούμε εξουσία και στις χώρες μας. Ένα επόμενο σημείο είναι η δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου. Στη Φινλανδία δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Σκεφτείτε, οι πολιτικοί επιτηρούν τους πολιτικούς. Στο σύστημα της δικαιοσύνης έχουμε την αστυνομία να επιβλέπει την αστυνομία. Δεν υπάρχει κάποιος τρίτος και ξέρουμε γιατί. Διότι αυτή η μικρή μειονότητα του 1% βεβαίως τη βολεύει. Άρα στη Φινλανδία χρειαζόμαστε να φτιάξουμε κάποια σημεία του συστήματος. Εγώ γράφω επίσης στην εφημερίδα, στον τύπο, και θα σας πω σε λίγο γιατί. Οι δημοσιογράφοι μου έχουν μάθει κάτι πολύ σημαντικό από τα οικονομικά. Μου έχουν μάθει ότι έχουμε πολύ ωραίες χώρες με ωραίους λαούς, έχουμε πολύ έτσι πολύπλοκα συστήματα, έχουμε πλοία κτλ. Αλλά στα συστήματα υπάρχουν και μικροί διακόπτες, μικρά στοιχεία από ολόκληρο το DNA και είναι ο μηχανισμός
εκτύπωσης χρήματος. Για να φτάσει λοιπόν κανείς σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνει πολλά. Δηλαδή να φτάσει σε αυτό το μικρό διακόπτη που θα τον γυρίσει ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος και ώστε να εξαλειφθούν οι ελίτ. Γι' αυτό πρέπει να πούμε όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στα ομοσπονδιακά συστήματα, όχι στους τραπεζίτες ή στις κεντρικές τράπεζες, στους Ιλουμινάτι, όχι στην προπαγάνδα των μίντια. Πρέπει να τους εξαναγκάσουμε να υπηρετήσουν το κοινό. Okay, what I'm here to speak to you. Τώρα, ποια είναι η δικιά μου δουλειά? Πρόκειται για κάτι που προέρχεται από την ίδια τη ζωή και είναι πολύ διεθνές. Ήμουν το 2008 στην Ταϊλάνδη και εκεί υπήρξε μία εξέγερση όπου, ξέρετε, σε κάποιες χώρες με κρίση το διεθνές αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό μέχρι να καταρρεύσει εντελώς το σύστημα και τότε να κλείσει και αυτό. Όμως στην Ταϊλάνδη ο κόσμος είναι πάρα πολύ θαραλέος και πολύ έξυπνος και πολλά μπορούμε να μάθουμε από τους ανθρώπους εκεί για το πώς δηλαδή μπορούν χιλιάδες άνθρωποι, οικογένειες να αναλάβουν, να καταλάβουν αεροδρόμια. Ήμουνα ο μόνος δυτικός μέσα στο υποκατάληψη αεροδρόμιο το 2008. Εάν υπήρχε κάποιος άλλος θα τον γνώριζα, διότι ήμουν εκεί. Υπήρχαν πολλοί επισκέπτες, αλλά εγώ έζησα εκεί 10 μέρες περίπου μαζί με μια ομάδα εξεγερθέντος. Ήταν όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια και καταφέραμε μια νίκη. Ήταν η νίκη κατά του συναβάτρα, ο οποίος χρειάστηκε να πετάξει στο Λονδίνο και να ζητήσει εκεί καταφύγιο. Και έμαθα πάρα πολύ μεγάλα πράγματα, τα οποία θα ήθελα και να μεταλαμπαδεύσω, γιατί ήμουνα μέρα νύχτα με αυτούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό που έμαθα λοιπόν είναι ότι πρώτα έρχεται η γνώση και μετά η πράξη. Η μεγάλη ευθύνη που σήμερα που έχουμε μαζί, η μοίρα αυτής της χώρας, της Ευρώπης, η νέα ελπίδα, εμείς ο λαός, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν υπάρχουν λάθη, αλλά δεν υπάρχει και χρόνος πια, διότι τόσος κόσμος χάνει τη ζωή του σήμερα, που αυτό με πονάει. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν για σας, για να πετύχει κανείς την ισορροπία των ενδυνάμεων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που διεκδικεί το ΕΠΑΜ. Για να πετύχει κανείς λοιπόν την ισορροπία πρέπει να υπάρχουν και οι δυνάμεις. Και εσείς είστε οι δυνάμεις, είστε ο βασικός πυρήνας και πρέπει να ξέρετε τι θα κάνετε όταν αρχίσει το καμπανάκι να χτυπάει. Όταν οι μεγάλοι σας πούνε ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τι θα κάνετε, θα αρχίσετε να πετάτε πέτρες ή θα βοηθήσετε τους φίλους σας, τους συναγωνιστές σας. Και αν υπάρχουν, αν φεύγουν πέτρες, όπως άκουσα από κάποιο σύντροφο εδώ, τότε να τις χρησιμοποιήσετε με υπευθυνότητα
Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό μάθημα που έμαθα στην Ταϊλάνδη, διότι πέτυχαν μια ισορροπία τέτοια ώστε να μην χυθεί αίμα στο πεδίο. Και όλοι είχαν φοβηθεί ότι θα είναι αιματηρή η εξέγερση. Όμως τελικά ο κόσμος έδειξε ότι είχε περισσότερη δύναμη από την αστυνομία. Τους πετάξαμε έξω από το αεροδρόμιο και δεν είχαν καν χρόνο να αντιδράσουν. Δεν είχαν καν χρόνο να αντεπιτεθούν, διότι η επίθεση ήρθε πριν από οποιαδήποτε καν σκέψη να δράσουνε. Ένα δεύτερο σημαντικό μάθημα που έμαθα στην Ταϊλάνδη είναι ότι θα πρέπει να εξουσιάζει κανείς τα δικά του μίντια, να τα καθοδηγεί, διότι στην Ταϊλάνδη υπήρχε κάτι τέτοιο. Κάθε βράδυ άκουγε στις ειδήσεις ψέματα και ψέματα και πάλι ψέματα. Οπότε πρέπει να έχει κανείς τα δικά του μέσα ενημέρωσης για να βοηθήσει στο ξύπνημα, για να βοηθήσει να περάσουν οι πραγματικές πληροφορίες για την κατάσταση και να περάσει και το πνεύμα της συντροφικότητας. Τα μίντια λοιπόν πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Θα πρέπει εσείς να είστε μέσα στα μίντια αυτά και να έχετε εμπιστοσύνη μόνο σε εσάς, διότι όλοι χρειάζονται για να δουλέψουν τα μίντια, και στην Ταϊλάνδη έχουν ένα διαφορετικό σύστημα, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έχουν τηλεοράσεις, οπότε αλλάζει από το ένα κανάλι στο άλλο. Οι κάμερες όμως δείχνουν την ίδια εικόνα, αλλά εντελώς στρεβλή η αλήθεια που μεταδίδει το κάθε κανάλι. Τσεκάρετε λοιπόν, ελέγξτε ποια είναι η κατάσταση. Αλλάξτε κανάλι. Είναι πολύ σημαντικό για την δημόσια ασφάλεια να έχετε τα δικά σας μίντια. Επίσης, διατηρήστε και υπερασπιστείτε τη θέση σας. Όταν δηλαδή θα συγκεντρωθείτε, μην χάσετε ο ένας τον άλλον. Είναι δύσκολο να συσπηρωθούν, να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι μαζί. Να μην υπάρχει λόγος λοιπόν να πάει ο καθένας σπίτι του, να μείνετε στη θέση εκείνη, να εξυπηρετήσετε την αποστολή για την οποία έχετε συγκεντρωθεί. Να μην αφήσετε λοιπόν να διαλυθείτε. Όπως είδα στην Τουρκία, ας πούμε, στο πάρκο εκεί, το βράδυ πηγαίνανε σπίτι. Μα πώς είναι δυνατόν? Πηγαίνανε για ύπνο στο σπιτάκι τους? Όχι, δεν γίνεται. Διατήρηση της θέσης είναι πάρα πολύ σημαντική, και υπεράσπιση της θέσης αυτής, όπου πια κι αν είναι η θέση. Πρέπει λοιπόν να το προσέχει κανείς πολύ αυτό και να μην απειλείτε με κανένα τρόπο τη δημόσια ασφάλεια, διότι εκεί θα πάρουν αυτοί αφορμή. Θέλουν να πετάξετε πέτρες, γιατί τότε θα έχει δικαιολογία η αστυνομία στα μάτια του ευρύτερου κοινού να παρέμβει. Μπείτε λοιπόν στη θέση, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτή που θα καλέσει τους υπολείπους να σας υποστηρίξουν. Μην αποτελείτε λοιπόν απειλή για τους άλλους. Μην βλάπτετε ούτε και το παραμικρό ζωάκι. Να είναι σαφής αυτή σας η θέση, έτσι ώστε να μην σας κατηγορήσουν και καταδικάσουν ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Να μην βρούνε καμία αφορμή. Επόμενο σημείο. Αναθέστε καθήκοντα σε κάθε έναν εμπλεκόμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το
κατανοήσει κανείς. Είσαι σε μάλλον εξυπηρετείς κάποιο καθήκον ή απλώς κάνεις χαβαλέ. Υπάρχουν σημαντικές και σοβαρές ευθύνες και γι' αυτό θα πρέπει αυτές τις ευθύνες, αυτά τα καθήκοντα να τα εξυπηρετεί κανείς, και όταν είναι κανείς σε διαταγμένο καθήκον θα πρέπει να παραμένει εκεί και να είναι σαφές. Επόμενο σήμα είναι να αναγκάσετε τον αντίπαλο να παίξει το παιχνίδι σας. Αυτό είναι σημαντικό για την ηγεσία σας. Μην παίζετε το παιχνίδι του άλλου. Μην αντιδράτε μάλλον όταν αυτοί δημιουργούν πρόβλημα. Εσείς ορίζετε την κατάσταση, εσείς ορίζετε το χρόνο. Αυτούς αφήστε τους να διαλέξουν τα όπλα. Εσείς είσαστε οι δυνατοί και εσείς κινείστε όταν τα πράγματα είναι ευνοϊκά για σας. Και να τροφοδοτείτε το πνεύμα σαφώς μέρα νύχτα, να συγκεντρώσετε τους καλύτερους ανθρώπους, ομιλητές, συγγραφείς, ηθοποιούς, οποιουσδήποτε μπορούν να προβάλλουν τα αιτήματά σας, και αυτό συνέχεια, μέρα νύχτα, γιατί η καρδιά δεν σταματάει να χτυπάει. Πρέπει λοιπόν να τροφοδοτείτε με τα δικά σας εργαλεία τα επικοινωνιακά αυτό το show, μέχρι να μπορέσετε να πετάξετε έξω το καθεστώς και εξασφαλίστε την ηγεσία. Οι ηγέτες των ομάδων σας, των κλιμακίων σας, ακόμα και ο άνθρωπος που καθαρίζει, όλοι θα πρέπει να είναι σε ασφαλείς. Και πάντα να υπάρχουν κάποια εργαλεία για να βοηθήσουν και να στηρίξουν κάποιον που έχει χτυπήσει, έχει τραυματιστεί. Εμπιστοσύνη στη διπλωματία, και αυτό το λέω από καρδιάς. Οι ηγέτες ενός τέτοιου κινήματος είναι πραγματικοί διπλωμάτες. Είναι σοφοί και δεν είναι πληρωμένοι από τις τράπεζες. Άρα εμπιστευτείτε τους. Όταν λένε ότι έχουμε πετύχει κάτι, εμπιστευτείτε τους. Γιατί η μεγαλύτερη συσπηρωτική δύναμη ανακτάται μέσα από τακτικές κινήσεις. Και αυτές οι κινήσεις είναι που τρομάζουν τους άλλους, γιατί ο άλλος τρομάζει στο σκοτάδι. Εδώ δεν φοβάται κανείς, γιατί υπάρχει φως, αλλά άμα πάω από πίσω από τα σκηνικά θα είμαι στο σκοτάδι. Οι ηγέτες σας θα πούνε πότε χρειάζεται να είστε εκεί, και όταν δεν χρειάζεται θα σας το πούνε και εμπιστευτείτε τους, γιατί πρέπει να τους δείτε σαν τους διπλωμάτες, σαν τους αντιπροσώπους σας. Αυτή η εξέγερση της Ταϊλάνδης μου δίδαξε πάρα πολλά, αλλά τελικά θα ήθελα να πω ότι η αγαπημένη μου οικογένεια 50.000 ατόμων από το αεροδρόμιο της Ταϊλάνδης ή 10.000, εντάξει έστω, μου έδειξε λοιπόν η οικογένεια αυτή ότι ένα πνεύμα είναι αυτό που μπορεί να μεγαλώσει την ψυχή. Εμπιστευτείτε τους άλλους λοιπόν για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε οποιαδήποτε τυραννία. Εντάξει, θα προσπαθήσω να επισπεύσω λίγο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά τώρα ακούσατε τι κάνουμε στη Φινλανδία. Μάλλον θα ακούσετε τώρα τι κάνουμε στη Φινλανδία. Σε όποιο σημείο του κινήματος και αν βρίσκεστε, θα πρέπει να δείχνετε ποιο είναι το καλό και το κακό.
να διαγράφεται με σαφήνεια μπροστά το μονοπάτι, το δρόμο. Γιατί καμιά φορά πάμε προς μια κατεύθυνση, μετά αλλάζουν κάπως τα δεδομένα, στρίβουμε, πάμε αλλού. Πρέπει πάντα να υπάρχει λοιπόν ένα πλάνο, ένα μονοπάτι. Βεβαίως τα σχέδια αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Όπως είπα, τακτικές κινήσεις, υπάρχουν πληροφορίες και υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να καθοδηγήσουν. Ακολουθήστε λοιπόν το δρόμο, το μονοπάτι και τα σχέδια θα σας ακολουθήσουν. Τώρα σήμερα έχουμε τον αγώνα κατά της παγκοσμιοποίησης που θεωρείται ότι είναι και ο τροχός του ηγεμονισμού. Στο μέλλον θέλουμε όμως ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Θέλουμε αντί της παγκοσμιοποίησης, το globalization, θέλουμε το localization, την τοπικοποίηση. Διότι δεν χρειαζόμαστε κάποια ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να μας εξουσιάζει και να μας κάνει ένα. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα σε τοπικό, πολυπολικό επίπεδο. Όπως ένας ψυχίατρος σύμβουλος μου είπε μια μέρα, πρέπει να προσέχετε γιατί πρέπει να έχετε πυραμίδες. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Αλλά μην τις χτίζετε αυτές τις πυραμίδες πολύ ψηλές, διαφορετικά θα χαθεί η επαφή με το βασικό πυρήνα που είστε εσείς, ο λαός, ο κόσμος. Άρα λοιπόν πολλές πυραμίδες και όχι μόνο μία. Για αυτή την τοπικοποίηση και αυτούς τους πολλαπλούς πόλους υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Όπως έχουμε δύο πόδια, πρέπει να χτιστούν λοιπόν αυτά με διπλές βάσεις για να υπάρχει και έλεγχος της αλλαγής. Διότι έχουμε αυτή την ορμή, ξέρουμε ότι εμείς είμαστε επικεφαλής, εμείς κάνουμε τις τακτικές κινήσεις και έχουμε τη στρατηγική μας που μας ορίζει πόσο γρήγορα ενεργούμε και πόσο καλοί είμαστε, πώς παίρνουμε τα βήματα, πώς ελέγχουμε την κατάσταση. Όμως είναι διαφορετικό αυτό που χρειάζεται, διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε στη Συρία και στο Ιράν, τους μεγάλους πολέμους του πετρελαίου, το κλονιζόμενο ευρώ, το δολάριο που πέφτει, η αναδυόμενη Κίνα. Υπάρχει περίπτωση να βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Όλα μπορούν να συμβούν, αλλά ακόμα και χωρίς ακόμα και αν καταρρεύσει το σύστημα, πρέπει να αφήσουμε τις διεκδικήσεις να προχωρήσουν. 15 χρόνια ήμουνα στο στρατό και σπούδαζα έκανα στρατιωτικές σπουδές και τα λοιπά. Και υπάρχει πάντα αυτός ο νόμος του επόμενου πλήγματος. Εάν βλέπετε μια απειλή, να είστε έτοιμοι για μια επόμενη απειλή. Αυτή είναι μια αρχή, όπως επίσης μια άλλη. Πάντα πρέπει να διασφαλίζεις τις δικές σου δραστηριότητες με τρόπο ώστε να βοηθάς και τους άλλους. Πρώτα βοήθα τον εαυτό σου, βοήθα την οργάνωσή σου και διασφάλισε τη θέση σου για να βοηθήσεις και όλους τους υπολείπους. Αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να έχουμε κατά νου.
Τα βήματα τώρα από την παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, είναι ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε μια πραγματική έτσι, αντίσταση, μια αντιπολίτευση και σπάμε την σιωπή, σπάμε τα... αποκαλύπτουμε μάλλον τα ψεύδη των media. Χρησιμοποιήστε λοιπόν blogs, ανοίξτε sites. Μην περιμένετε να διαστρεβλώσουν αυτή τα γεγονότα, να γράψουν αυτοί για σας. Φτιάξτε δικά σας εργαλεία media και πάντα να έχετε μία κάμερα μαζί σας. Έχετε ένα όπλο στα χέρια σας, είναι το κομπιούτερ, ο υπολογιστής που μπορεί να αποτελέσει κλειδί για πραγματικές αλλαγές και εμείς ορίζουμε τα δεδομένα αυτά. Organize the movement. That's a responsibility, huge one. But that what... Έπειτα θα πετύχουμε και την ανεξαρτησία. Και είναι σημαντικό, διότι το άλλο είναι το κίνημα και άλλη είναι η διπλωματία. Και τα δύο χρειάζονται. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε αυτά για την οικονομική δημοκρατία. Οι κανόνες είναι αυτοί που μας δίνουν τα μέσα για το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουμε το σύστημα του χρήματος. Μετά από αυτό έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε μια αυτάρκεια. International acceptance. Και να πετύχουμε βέβαια και τη διεθνή αποδοχή. Και τέλος, όλα αφορούν την διεθνή, γιατί σε τελική ανάλυση όλα αφορούν τη διεθνή αποδοχή. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γι' αυτό το λόγο μέσω των κοινοβουλίων, μέσω της κυβέρνησης, σε κάποιο βαθμό, αλλά και εμείς οι ίδιοι, ο λαός, θα μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτές τις προκλήσεις. Θα δώσουμε την πλήρη υποστήριξη για τον επόμενο που θα ανέλθει. Για να υπάρχει μια Ευρώπη που θα διοικείται από τους λαούς της και όχι από τις ελίτ. Γιάννος, Γιάννος, yes. Please, we have very fast, very fast. Okay, you see a triangle. Βλέπετε εδώ ένα τρίγωνο. Πώς να βρείτε τους πόρους; Αυτό το ερώτημα θέτεται τώρα. Υπάρχουν κάποιοι ακρογωνιαίοι λίθοι. Ξεκινώντας από τα δεξιά, μιλάω για παράδειγμα για ένα μέσο που, όπως το δικό μου, το οποίο απευθύνεται σε 1 εκατομμύριο αναγνώστες. Μέσα σε λίγα χρόνια το κατορθώσαμε αυτό. Έχουμε τα δικά μας εναλλακτικά μέσα, αν θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να διαθέσουμε πόρους για το έργο των media. Στο φιλανδικό σύστημα είναι ότι έχουμε μια θηλυκή οργάνωση, αν θέλετε, και μια unisex οργάνωση. Δηλαδή θα έχουμε και την ασφάλεια, αλλά και τη μέρημνα και την προστασία. Αυτό που χρησιμοποιούνται συνήθως ως ορολογία είναι η μητέρα γη και η φιλανδική ασπίδα. Επίσης, βλέπουμε ότι όλοι δουλεύουν για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Εγκαινιάζουμε, δημιουργούμε έναν όμιλο, ασπίδα, και σε αυτόν εντάσσονται διάφορες εταιρείες. Συλλέγουμε λοιπόν έτσι τους πόρους μας.
Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατικές οργανώσεις, σε όλες αυτές τις δημοκρατικές τράπεζες. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να εισραίουν χρήματα, σας το υπόσχομαι αυτό, αυτό θα συμβεί και τότε έχουμε πόρους στη διάθεσή μας. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς, να ξεκινήσετε με έναν όμιλο, στον οποίο, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το κοινό σας σύστημα, να έχετε δηλαδή τις δικές σας τράπεζες και να μην φοβάστε πλέον. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα, το τι συμβαίνει στη Φιλανδία. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για αυτά, απλά να σας πω ότι έχουμε μία βάση για την ανάληψη δράσης. Μια βάση σε μια περιοχή ασφαλισμένη. Εκεί ζούμε με 15 άλλα άτομα. Και ανάλογα με την εβδομάδα ο αριθμός μας αυξάνεται ή μειώνεται. Έχουμε κατορθώσει να είμαστε αυτάρκεις διατροφικά. Έχουμε τα δικά μας στούντιο. Αυτό θέλω να σας το δείξω και όχι να σας το πω. Βλέπετε τις εικόνες με τα χιονισμένα τοπία, τα χειμωνιάτικα τοπία. Στη Φιλανδία εμείς θα κάνουμε όμως, θα αναλάβουμε δράση και το χειμώνα, σας το υπόσχομαι. Θα χρησιμοποιήσουμε χιονόμπαλες, θα χρησιμοποιήσουμε νερό, ενάντια σε μια αστυνομική δύναμη που θα έχει ξεπαγιάσει από το κρύο. Στο τέλος αυτής της παρουσίασής μου θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτά τα 13 χρόνια στα 13 χρόνια που της ζωής της ηλικίας της κόρης μου που τη λένε Αθηνά, το έτος που γιορτάζουμε τα 13 της χρόνια, με καλέσατε να μιλήσω στο συνέδριο του ΕΠΑΜ και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Γνώρισα τους αδερφούς μου και τις αδερφές μου, τα αδέρφια μου. Γνώρισα αυτή την πόλη που ζει αυτή την καταστροφική κατάσταση. Λυπούμε πάρα πολύ για όσα συμβαίνουν εδώ, αλλά στέκομαι στο πλευρό σας, στέκομαι στο πλευρό των αδερφών μου και θα στέκομαι μαζί σας ενάντια στα οδοφράγματα όταν σημάνει ο κόδωνας και θα είμαι εκεί. Εκεί θα με δείτε. Όπως με είδαν και στο αεροδρόμιο της Ταϊλάνδης. Πρέπει να απελευθερωθεί ο λαός της Ελλάδας, ώστε να αποκτήσει, να ανακτήσει, αν θέλετε, τη δημοκρατία ολόκληρος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.